Και προσβάλλουν την τοπική αυτοδιοίκηση, για την τοπική αυτοδιοίκηση εμείς δεν ψηφίζουμε στο ελληνικό κοινοβούλιο. Και δεν τους ενοχλούμε και δεν τους δημιουργούμε πρόβλημα με την ψήφο μας. Ακούστε όμως, όλοι οι δήμαρχοι έχουν τη δεδηλωμένη, είναι πάνω από 50%. Αυτό σημαίνει ότι έχουν ευρύτερες κοινωνικές, αν θέλετε, εγγυήσεις για να προχωρήσουν και να πάνε μπροστά. Στους παραδοσιακούς φίλους μου στέλνω ένα μήνυμα. Ότι εγώ, αν περιμένουν να είμαι μαζί τους, δεν θα είμαι μαζί τους. Και εννοώ τους πολιτικά, μέχρι πρότινος, φίλους μου. Γιατί βλέπω ότι συμπλέουν με δυνάμεις που κάνουν κακό στον τόπο. Θα σας πω λοιπόν την πρότασή μου που έκανα χθες στην Περιφερειακή Ένωση Δήμων της Πελοποννήσου, που εκπροσωπεί 26 Δήμους. Φανταστείτε μια οικογένεια επταμελή, που έχει 5 παιδιά και 2 γονείς. Και κάποια στιγμή στο τραπέζι, αντί για 7 πιάτα, υπάρχουν 6. Κάποιος λοιπόν από τα παιδιά ρωτάει το δικό μου το πιάτο, μάνα που είναι. Η μάνα δεν απαντάει και απαντάει ο πατέρας. Λέει, εσύ δεν θα φας, γιατί δεν έχουμε άλλο φαΐ. Και δεν θα τρως από εδώ και πέρα, γιατί δεν έχουμε άλλο φαΐ. Φαντάζεστε λοιπόν εκείνη την ώρα ο συναισθηματικός φόρτος της οικογένειας πώς γίνεται και πώς δημιουργείται. Και ξέρετε κάτι, το λέω με όλη τη δύναμη της φωνής μου. Αυτές οι κινητοποιήσεις δεν έχουν ούτε πολιτικό ούτε κομματικό έρισμα. Έχουν ανθρώπινο έρισμα μόνο και μόνο. Και στέλνουν ανθρώπινες απαντήσεις και ζητάμε ανθρώπινες τοποθετήσεις. Όταν αυτή τη στιγμή ζητούν, γιατί τάχα μου δεν έχουμε, λέει, να θρέψουμε και να ταΐσουμε 16.000 από τις 600.000 τους δημοσίους υπαλλήλους που έχει η πατρίδα μας, αυτό είναι λιγότερο από 3%. Και είπα λοιπόν χθες, για όνομα του Θεού, βάλτε το 7ο πιάτο στο τραπέζι, κόβοντας από τις μερίδες των υπολείπων. Δώστε αυτό το 3% που είναι από όλους τους μισθούς να φάνε όλοι. Να μην μείνει κανένας απ' έξω. Αλλά μάλλον, αυτοί που άφησαν 100 βεστημάτων στην πατρίδα μας το 41-44, θέλουν και σήμερα νεκρούς και θύματα κοινωνικά. Λοιπόν, απαντάμε. Και το λέω με την εκφορά του λόγου που πάντα με χαρακτηρίζει, ότι δεν θα αφήσουμε κανέναν σήμερα να πάει σε σύγχρονες εκτελέσεις, ούτε στο Χαϊδάρι, ούτε στη Κεσαριανή, που ορεύονταν τότε εκείνοι οι παππούδες και οι πατεράδες του κυρίου Ράιχενμπαχ. Τον κυρίου σβήστε το παρακαλώ, γιατί δεν είναι κύριοι αυτοί που δημιουργούν προβλήματα στην ελληνική κοινωνία. Είμαστε ένας υπερήφανος λαός, είμαστε ένας λαός που δεν ανεχόμεθα τέτοιου είδους συζητήσεις να μπαίνουν στο τραπέζι και κανένας από εμάς τους δημάρχους δεν θα προσυπογράψει ποιοι θα φάνε και ποιοι δεν θα φάνε. Για μας θα υπάρχουν πιάτα στο τραπέζι πάντα και όταν αυτοί θα αποφασίσουν να κάνουν αυτά που ο λαός ο απλός στην καθημερινότητά του, αυτές τις νοοτροπίες τις θεωρεί φασιστικές, φασίζουσες νοοτροπίες, εμείς θα σταθούμε απέναντι. Ξέρω ότι ο δρόμος της ρήξης είναι ανηφορικός και δύσκολος. Αλλά εμένα δεν με έφεραν εδώ μόνο για τις παρελάσεις και για να κάθομαι μπροστά στην εκκλησία, στις λειτουργίες, βάζοντας μπροστά στην πρώτη σειρά το θεσμό του Δημάρχου, τον οποίο υπηρετώ με αξιοπρέπεια. Όταν μου μειώνουν την αξιοπρέπεια, προσβάλλουν την οικογένειά μας, είμαι εδώ στην πρώτη γραμμή να δεχτώ τα πειρά και ξέρω τι θα δεχτώ, αλλά είμαι εδώ όρθιος και θα παραμείνω όρθιος. Όπως πραγματικά όρθιους και καλό αυτή τη στιγμή όλους τους εργαζόμενους, κάναμε αγώνα, κάναμε θυσίες για να έρθει η δημοτική αστυνομία και να βάλει μια τάξη σε αυτή την πόλη. Κάναμε αγώνες και κάναμε θυσίες για να προφυλάξουν τα σχολεία, σχολικοί φύλακες και με την προτέρα ιδιότητά μου και παντοτινή του καθηγητή. Δηλώνω ότι με αυτούς τους ανθρώπους συνεργάστηκα και συνεργάστηκα όλα αυτά τα χρόνια και είδα πραγματικά και την αγάπη τους για τα παιδιά και των παιδιών για αυτούς. Αλλά ξέρετε. Δεν θα σταματήσει η ανθρωποθυσία. Μετά από αυτό θα έρθουν κι άλλοι. Θα έρθει και η δική σας η σειρά, των υπολείπων. Σιγά σιγά λοιπόν γίνεται αυτή η δουλειά. Λοιπόν, εμείς, οι δήμαρχοι της Πελοποννήσου, σηκώσαμε λοιπόν για άλλη μια φορά τη σημαία, όπως από εδώ ξεκίνησε και τότε, να απαντήσουμε σε εκείνους οι οποίοι δεν καταλαβαίνουν από λόγια και πιέζουν διαρκώς αδύναμους ανθρώπους, γιατί θεωρώ τους υφυπουργούς και τους υπουργούς αδύναμους. Να αντισταθούν. Λοιπόν, θα αντισταθούμε εμείς. Η αξιοπρέπεια δεν έχει θόκους. Η αξιοπρέπεια περιβάλλει ανθρώπους.